Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο 18 Μαρτίου του 2023. Επειδή ο καθένας θα μπορούσε να περιμένει να κάνω ένα σχόλιο για το θέμα της Ρωσίδας που ήταν για περίπου πόσα, 4 χρόνια, 4,5, είχε πολιτογραφηθεί Ελληνίδα και ήταν μία πράκτορας βάθους της Ρωσίας κατά τα φαινόμενα. Είχαμε την ανακοίνωση από την Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν θα ήθελα να κάνω σχόλιο γι' αυτό. Απλά επειδή μου είπαν αρκετοί φίλοι από το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει γραμμή να παίζουν αυτό το θέμα, δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτό είναι μία επιχείρηση, επειδή πουλάει το κατασκοπικό, ότι είναι μία επιχείρηση να προσανατολιστεί η κοινή γνώμη από την υπόθεση των Τεμπών. Δεν θέλω να το πιστέψω. Εντάξει. Κατά τα άλλα δεν θέλω να πω τίποτα. Μακάρι η Ελλάδα να μπορέσει να ελέγξει όλους τους πράκτορες των ξένων χωρών, όλων των ξένων χωρών που δρούν στην Ελλάδα. Μακάρι. Αυτό είναι η ευχή όλων μας. Λοιπόν, κύριο θέμα πιστεύω των ημερών είναι το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον του Πούτιν και εναντίον μιας κυρίας, και θα δούμε παρακάτω το όνομά της και τους λόγους. Θα πούμε πρώτα το πρώτο θέμα της εξελίξης στον πόλεμο και αμέσως μετά θα το θίξουμε εκτενώς το θέμα του εντάγματος σύλληψης, το οποίο κατά την άποψή μου, ασχέτως το αν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία ή όχι η Ρωσία, πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον Πούτιν. Λοιπόν, πάμε στα αμέτωπα του πολέμου. Βλέπω ότι στα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως τουλάχιστον αυτά παρουσιάζονται από την Deutsche Welle, την ελληνική, ότι παίζει το θέμα της εμπλοκής της Πολωνίας στην, του πρωταγωνιστικού ρόλου που παίζει η Πολωνία στην αποστολή αεροσκαφών MiG-29 προς το παρόν στην Ουκρανία. Υπάρχει μια αντίδραση και μια έκφραση δυσφορίας από τον Πιστόριους, τον Υπουργό Άμυνας της Γερμανίας. Εγώ ένα πράγμα θα πω, όταν ξυπνήσει και η Γερμανία θα είναι πολύ αργά, και γιατί τι ακριβώς γίνεται με το ρόλο της Πολωνίας στη νέα αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα άλλα θέματα. Ο πόλεμος συνεχίζεται σε 3 μέτωπα. Μπαχμούτ, Αδβίβκα και Κρεμίνα. Να ξεκινήσω από βορρά προς νότον. Κρεμίνα, Μπαχμούτ και Αδβίβκα. Στην Κρεμίνα έχουν κάποια εδαφικά κέρδη, έχουν κάνει έναν θύλακα μπροστά από τη δυτικά της Κρεμίνα οι ρωσικές δυνάμεις. Στο Μπαχμούτ μικρά κέρδη, είχαν κάνει και μια μικρή αντεπίθεση οι Ουκρανοί, γιατί έχω κάποιες ουκρανικές πηγές και προσπαθώ να ζυγίσω την κατάσταση να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Κάπου έκανα μια μικρή απόθεση, αλλά οι Ρώσοι βήμα-βήμα αρχίζουν και προχωρούν και προωθούν τις θέσεις τους. Τελικός στόχος είναι να την περικυκλώσουν πανταχώθεν. Εκεί στην Αδίβκα, που θεωρώ ότι κατά την άποψη είναι πιο σοβαρή η μάχη της στην Αδίβκα από το Μπαχμούτ, όχι τόσο για να ξεκλειδώσουν αν θέλετε οι άξονες και να καταλάβουν οι Ρώσοι περισσότερο εδάφη, όσο για να εξασφαλίσουν την προστασία του Ντονιέτσκ, που είναι και η πρωτεύουσα της περιφέρειας της Ουκρανίας που τώρα είναι υπό τον έλεγχο των Ρώσων, από τα πυρά, γιατί επαναλαμβάνω είναι σαν να είναι ενωμένες οι δύο πόλεις. Και από το 2014 μέχρι σήμερα, από την Αδβίβκα έπεφταν σχεδόν σε καθημερινή βάση βομβαρδισμοί. Εκεί λοιπόν είδα ότι και εκεί επιχειρείται η περικύκλωση, ιδιαίτερα κυκλοφόρησε ένα βίντεο από μια πόλη, την Μαρίνκα νομίζω, νότια και δυτικά της Αδβίβκα. Αυτό το πράγμα που είδα, ίσως να μην το έχω ξαναδεί σε κανένα πόλεμο. Η πόλη είναι εντελώς ισοπεδωμένη. Μα εντελώς. Τέτοιο πράγμα δηλαδή είναι βιβλική η καταστροφή που γίνεται στις πόλεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είχε σήμερα τηλεφωνική ή τέλος πάντων με εικόνα επικοινωνία 3 Αμερικανοί ανώτατοι αξιωματούχοι με ομολόγους τους Ουκρανούς
και γινόταν συνεννοήσεις για την αποστολή των οπλικών συστημάτων και των πυρομαχικών που έχει ανάγκη η Ουκρανία. Κάποια στιγμή, λέει, μπήκε στην συνομιλία και ο ίδιος ο Ζελένσκι, ο οποίος είπε και αυτό στην άποψή του, που σημαίνει ότι είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα αποστολής οπλικών συστημάτων. Επίσης, υπάρχει ένα δημοσίευμα στα ρωσικά μέσα που αναδημοσιεύεται και σε ευρωπαϊκά και σε αμερικανικά μέσα. Ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού στρατού μισθοφόρων της Βάγνερ, ο Πριγκόζιν, δήλωσε ότι θα στρατολογήσει άλλους 30.000 άνδρες για τον ιδιωτικό του στρατό. Δεν ξέρουμε πότε και πώς, πάντως για να, οι 30.000 άνδρες είναι ένας ολόκληρος στρατός, που σημαίνει ότι αυτούς τους θέλει κυρίως για τα μέτωπα της Ουκρανίας, γιατί δραστηριοποιείται και αλλού. Επίσης, σήμερα είχαμε επίσκεψη του Πούτιν στην Ταυρίδα, την Κρυμαία. Ήταν η επέτειος της προσάρτησης της Κρυμαίας στην Ρωσία, ενσωμάτωση τη λένε οι Ρώσοι. Επίσης, έχουμε σήμερα, ο Ερντογάν ανακοίνωσε την παράταση της συμφωνίας για τα σιτηρά για ακόμα, έλεγε σήμερα, για ακόμα 120 μέρες. Προσπάθησε να το πιστωθεί ο ίδιος ο Ερντογάν, μάλιστα είχαμε και ευχαριστίες από διάφορους του διεθνούς προς τον Ερντογάν. Δηλαδή, ο Ερντογάν, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί καταγγελία τουλάχιστον στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για αδικήματα αντίστοιχα με τον Πούτιν, το παίζει και παράγοντας διαμεσολαβητικός σε παγκόσμια σημασία ζητήματα. Αυτή είναι η διεθνής τάξη, δυστυχώς είναι υποκριτική. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα μας, όπως είπαμε, που είναι το πιο σημαντικό, το πιο μεγάλο θέμα, είναι το ένταλμα σύλληψης. Θεωρώ ότι είναι, χθες εξεδόθη, ότι είναι το πιο σημαντικό ζήτημα της ημέρας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο εδρεύει στη Χάγη, θα δούμε εδώ τι λέει το CNN, για ποια είναι η δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου, δεν τα ξέρουμε όλοι όλα, ούτε εγώ τα ξέρω, ήξερα κάποια πράγματα, τώρα να δούμε τι λένε οι ειδικοί. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ανακοίνωσε την Παρασκευή κατηγορίες εναντίον του Πούτιν και της Ρωσίδας αξιωματούχου Μαρίας Λβόβα-Μπέλοβα στη βάση καταγγελιών για σχέδιο βίαιης απέλασης χιλιάδων παιδιών της Ουκρανίας στη Ρωσία. Η Μόσχα απέρριψε τους ισχυρισμούς και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι το δικαστήριο δεν έχει καμία σημασία για τη Ρωσία. Πιο δεικτικός ήταν ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είπε ότι το ένταλμα σύλληψης το παρομοίωσε με χαρτί υγείας. Υπήρχαν εδώ και καιρό εκκλήσεις προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από διάφορους, θα δούμε, 37 χώρες ήταν αυτές που ζήτησαν την δίωξη. Υπήρχαν λοιπόν εκκλήσεις να απαγγείλει κατηγορίες εναντίον του Πούτιν. Διερευνά καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία από τότε που η Ρωσία εισέβαλε για πρώτη φορά σε τμήμα της χώρας το 2014. Αυτές οι κλήσεις εντάθηκαν μετά την κανονική εισβολή που έγινε πέρυσι. Ο Καρίμ Χαν, Γενικός Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, μίλησε για τις προσπάθειές του και την ανάγκη να συγκεντρωθούν μεθοδικά αποδείξεις. Η πιθανότητα ο πρόεδρος της Ρωσίας να δει ποτέ το εσωτερικό μιας δικαστικής αίθουσας, να προσαχθεί δηλαδή, όσο παραμένει στην εξουσία, φαίνεται πέρα για πέρα ισχνή. Αδύνατη δηλαδή. Αξίζει όμως να δούμε τι ακριβώς ισχύει για τα εγκλήματα πολέμου και πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο δικαστήριο. Το CNN δίνει τις απαντήσεις. Τι είναι έγκλημα πολέμου? Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει συγκεκριμένους ορισμούς για την γενοκτονία, τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και το έγκλημα της επίθεσης. Συγκεκριμένα, η στόχευση αμάχων πληθυσμών, η παρασβίαση των συμβάσεων της Γενέβης, η στόχευση συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων και πολλά άλλα μπορεί να είναι πιθανά εγκλήματα πολέμου που έχει διαπράξει εμπροκειμένου η Ρωσία. Το τι έχει διαπράξει η Τουρκία με εισβολή στο Βόρειο Ιράκ, τρεις εισβολές στη Συρία, με συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο, αυτά δεν απασχολούν κανέναν, έτσι. Πάμε. Χωρίς να λέμε ότι δεν πρέπει να απασχολούν τους πάντες. Όποιος εισβάλλει και διαπράττει, να ισχύουν ίσα μέτρα και ίσα σταθμά. Για να δούμε πιο κάτω.
Ο Χάν είπε ότι μπορεί να υπάρξουν δικαιολογημένες επιθέσεις σε περιοχές αμάχων, εάν οι άμαχοι χρησιμοποιούνται από ορισμένες ένοπλες δυνάμεις για να εξαπολύσουν επιθέσεις, αν τους χρησιμοποιούν σαν ασπίδα δηλαδή. Αλλά ακόμη και τότε, είπε, οι επιθέσεις σε περιοχές αμάχων δεν μπορούν να είναι δυσανάλογες. Υπάρχει μία μέθοδος συλλογής αποδεικτικών στοιχείων από μαρτυρίες, δορυφορικές εικόνες και άλλα στοιχεία που συλλέγονται για να αποδειχθεί το έγκλημα που διέπραξαν. Τι είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο? Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει την έδρα του στη Χάγη της Ολλανδίας και δημιουργήθηκε από μία συνθήκη που ονομάζεται Καταστατικό της Ρώμης, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ενώπιον των ΗΕ. Η λειτουργία του είναι ανεξάρτητη. Οι περισσότερες χώρες στη γη, 123 χώρες της γης, είναι συμβαλόμενα μέρη στη συνθήκη, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλες χώρες που δεν είναι συμβαλόμενα μέρη, όπως είναι η Ρωσία, η Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ινδία. Ερώτημα: θα μπορούσε ποτέ να δικαστεί ο Πούτιν από το συγκεκριμένο δικαστήριο? Οπωσδήποτε, οποιοδήποτε κατηγορείται για έγκλημα στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου μπορεί να οδηγηθεί σε δίκη. Το δικαστήριο δικάζει ανθρώπους, όχι χώρες, και εστιάζει σε αυτούς που έχουν τις περισσότερες ευθύνες, ηγέτες και αξιωματούχους. Αν και η Ουκρανία δεν είναι μέλος του δικαστηρίου, έχει αποδεχθεί την δικαιοδοσία του. Ως εκ τούτου, ο Πούτιν μπορεί να κατηγορηθεί από το δικαστήριο ότι έδωσε εντολή για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν διεξάγει δίκες σε ρήμην. Επομένως, είτε θα πρέπει να παραδοθεί από τη Ρωσία, να τον πιάσει η Ρωσία να τον παραδώσει στη Χάγη, είτε να συλληφθεί εκτός Ρωσίας. Αυτό φαίνεται απίθανο όσο ο Πούτιν είναι στην εξουσία. Πώς ακριβώς λειτουργεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο? Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο προορίζεται να είναι δικαστήριο έσχατης ανάγκης και δεν προορίζεται να αντικαταστήσει το δικαστικό σύστημα της κάθε χώρας. Έχει 18 δικαστές με θητεία 9 ετών και δικάζει 4 τύπους εγκλημάτων: γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα επίθεσης και εγκλήματα πολέμου. Οι δικαστικές διαδικασίες μπορούν να κινηθούν με δύο τρόπους. Πρώτος, όταν μια εθνική κυβέρνηση κάνει καταγγελία ή όταν Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παραπέμπει μια υπόθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η Ρωσία, που είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν πρόκειται να επιτρέψει. Άρα, καταγγελίες. Υπάρχουν λοιπόν αιτήματα 39 εθνικών κυβερνήσεων, οι περισσότερες είναι ευρωπαϊκές, που πυροδότησαν την τρέχουσα έρευνα. Ο εισαγγελέας λοιπόν, Χάν, είπε στο CNN: θέλω να τονίσω ότι είμαι πρόθυμος να μιλήσω με όλες τις πλευρές και όχι μόνο με την Ουκρανική πλευρά, αλλά και με τη Ρωσική Ομοσπονδία, κρατικούς και μη κρατικούς φορείς. Αυτός ο θεσμός δεν είναι πολιτικός. Δεν είμαστε μέρος των γεωστρατηγικών ή γεωπολιτικών διαιρέσεων που βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη όλο τον κόσμο. Πόσο διαρκούν οι έρευνες? Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Θα μπορούσε μία δίωξη για εγκλήματα στην Ουκρανία να είναι διαφορετική? Η διεθνής κατακραυγή κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να δώσει στο δικαστήριο τη δυνατότητα να λειτουργήσει διαφορετικά, σύμφωνα με τον Γκούτμαν, καθηγητή νομικής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Πάμε τώρα. Την περασμένη άνοιξη εμφανίστηκαν για πρώτη φορά αναφορές ότι παιδιά Ουκρανών, να δούμε ποιο είναι αυτό το θέμα με τα παιδιά, από τα κατεχόμενα εδάφη μεταφέρονταν στη Ρωσία και μάλιστα υιοθετούνταν από ρωσικές οικογένειες. Εκεί λοιπόν είναι παιδιά από τη Χερσόνα, το Χάρκοβο, τη Ζαπορίζια, τον Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ και κάποια παιδιά από μια μικρή περιοχή της περιφέρειας Μικολάγεφ. Εδώ λοιπόν διώκεται η Μαρία Λβόβα Μπέλοβα, που είναι Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Γραφείο του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία κατηγορείται για μαζική απαγωγή παιδιών από την Ουκρανία. Τώρα, οι Ουκρανοί λένε ότι αυτά είναι παιδιά Ρώσων της Ανατολικής, οι Ρώσοι λένε ότι είναι παιδιά Ρώσων της Ανατολικής Ουκρανίας που είτε ορφάνεψαν είτε τα έδωσαν οι γονείς τους που δεν μπορούσαν να τα φυλάξουν, να τα κρατάνε. Οι Ουκρανοί λένε ότι έχουν αναγνωρίσει σε βίντεο παιδιά των οποίων οι γονείς είναι στην Ουκρανία και λένε τα παιδιά μας τα θέλουμε πίσω. Η Ρωσία δεν δίνει στοιχεία για το πόσα παιδιά, και που πάντως είναι περίπου 2.000 παιδιά. Και αυτό είναι ένα από τα εγκλήματα για τα οποία διώκεται και ο Πούτιν και η Μαρία, η Λβόβα, όπως την είπαμε. Τώρα, είπαμε ότι τι είπε ο Μετβέντεφ. Έχουμε δηλώσεις και από τον Biden και από τον Σόλτς. Ο Biden λέει καλά έκαναν και εξέδωσαν το
ένταλμα. Ο Σόλτς λέει κανείς δεν είναι υπεράνω του δικαίου. Άρα η κατάσταση συνεχίζεται, όπως είπαμε, ότι για να γίνει το δικαστήριο θα πρέπει να συλληφθούν με κάποιο τρόπο. Είτε από τις αρχές της Ρωσίας και να τους παραδώσουν στη Χάγη, είτε σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, μία χώρα συμβαλόμενη να αποφασίσει να ενεργοποιήσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης, να συλλάβει τον Πούτιν και να τον μεταφέρει στη Χάγη. Τώρα, το πόσο πιθανό είναι αυτό, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, επόμενο θέμα. Τι συνέβη με τις ΗΠΑ όταν η εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αυτεπάγγελτα ξεκίνησε έρευνα για τα εγκλήματα πολέμου στο Αφγανιστάν από το 2003 και εντεύθεν. Για τους Ταλιμπάν, για όποιον άλλον εμπλεκόμενο και για τις ΗΠΑ. Προσέξτε. Ενώ εκκρεμούσε η διαδικασία ενώπιον του τμήματος προδικασίας για το θέμα που σας είπα, τα εγκλήματα που πιθανόν τέλεσαν οι ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, ο Τζον Μπόλτον, σύμφωνος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, δήλωσε το Σεπτέμβριο του 2018 ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να προστατέψουν τους πολίτες τους και να πολεμήσουν τη δράση ενός παράνομου δικαστηρίου, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που σήμερα το επαινούν διάφοροι σε όλο τον κόσμο. Ο σύμβολος ασφάλειας των ΗΠΑ το χαρακτήρισε παράνομο, ενώ το Μάρτιο του 2019 ο Υπουργός Εξωτερικών Μάικλ Πομπέο προειδοποίησε για την επιβολή οικονομικών και άλλων κυρώσεων, να μην τους δίνουν βίζα για παράδειγμα, σε όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, είτε δικαστές ή αυτοί που δίνουν πληροφορίες. Πράγματι, στις 5 Απριλίου του 2019 η εισαγγελέας επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική της βίζα ανεκλήθη, η εισαγγελέας που έκανε την έρευνα. Μετά την θετική για την εισαγγελέα απόφαση του τμήματος Εφέσεων, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε νέες κυρώσεις. Στις 11 Ιουνίου του 2020, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέδωσε το υπαριθμόν 13.928 εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο, διαπιστώνοντας ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ιδιαίτερως η ανωτέρω έρευνα της εισαγγελέως για το Αφγανιστάν αποτελούν απειλή για την κυριαρχία των ΗΠΑ και παρέθεσε σειρά πιθανών κυρώσεων σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων, καθοριστέντα από τον Υπουργό Εξωτερικών σε συνεννόηση με τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, τον ΗΠΑ, που συνεργάζονται νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είτε άμεσα έρευνα, σύλληψη, είτε έμεσα υλικοτεχνική, τεχνολογική ή οικονομική συνδρομή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, σε οποιαδήποτε υπόθεση αφορά σε στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ. Όλοι αυτοί σε κυρώσεις. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η εισαγγελέας αλλά και ο προϊστάμενος του Τμήματος Δικαιοδοσίας, Συμπληρωματικότητας και Συνεργασίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εντάχθηκαν επίσημα στη λίστα προσώπων τα οποία έχουν μπλοκαριστεί ειδικά του Υπουργείου Οικονομικών και υποβλήθηκαν στις προαναφερθήσεις λόγω κυρώσεις, επισημένοντας ακόμη μία φορά ότι οι ΗΠΑ ουδέποτε έχουν αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Οι ΗΠΑ είχαν υπογράψει αρχικά το καταστατικό επί Προεδρίας Κλίντον το 2000, έκτοτε όμως δεν τέθηκε ποτέ στη γερουσία προς επικύρωση. Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επί Αμερικανών πολιτών και απαγορεύεται σε οποιαδήποτε τοπική, πολιτιακή ή ομοσπονδιακή αρχή, υπηρεσία ή δικαστήριο να συνεργαστεί με οποιοδήποτε τρόπο με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ωστόσο, έχει τεθεί υπόψη του Κογκρέσου η πιθανότητα το καταστατικό να γεννά δικαίωμα άσκησης δικαιοδοσίας επί προσωπικού κρατών που δεν το έχουν επικυρώσει. Δηλαδή λέει ότι μπορεί το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να επιτρέπει την άσκηση διώξεων και σε Αμερικανούς παρότι δεν το έχουν, όπως τώρα με τον Κλίντον. Κάτι για το οποίο είχε εκφράσει αμφιβολίες και ο πρόεδρος Κλίντον. Συναφώς, οι ΗΠΑ επιχειρούν να χτίσουν ένα δίκτυο προστασίας για το προσωπικό τους κατά τη διάρκεια αποστολών στο εξωτερικό, απαιτώντας σχετικές εγγυήσεις για εξουσιοδοτημένες επεμβάσεις και ερευνητικές και ειρηνευτικές αποστολές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μνημόνιο του Υπουργού Εξωτερικών για τις επιχειρήσεις στο Μάλι το 2014
και συνάπτοντας διμερείς συμφωνίες με συμβαλόμενα στο καταστατικό κράτη, οι οποίες εξασφαλίζουν δικαιοδοτική ασυλία για το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ από διώξεις ή συλλήψεις. Συμφωνία ΗΠΑ-Αφγανιστάν του 2014, αλλά και άλλες συμφωνίες. Άρα εδώ τι διαπιστώνουμε, ότι αυτό για το οποίο πανηγυρίζουν διάφορες στις ΗΠΑ και ο ίδιος ο κύριος Μπάιντεν δεν το αναγνωρίζει για τον εαυτό του. Λέει θα διώκεις τον Πούτιν, αλλά δεν θα διώκεις εμάς, διότι εμείς είμαστε άλλο πράγμα. Πάμε τώρα. Ο κύριος Τραμπ, πάρει στην Αμερική είμαστε. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε σήμερα, θα με συλλάβουν λέει την Τρίτη, διότι με την κατηγορία ότι χρηματοδότησα, δωροδόκησα τη Στόρμη Ντάνιελ, μια κοπέλα που εξυπηρετεί διάφορους κυρίους επαμοιβή, λέγεται ότι της έδωσε 100.000 δολάρια για να μην μιλήσει προεκλογικά σε εκλογές του 2016. Είπε ότι θα συλληφθεί. Τώρα δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτά λοιπόν και για το θέμα της δικαιοδοσίας, αλλά για να δούμε ότι εγώ επαναλαμβάνω, αφήστε τι λένε οι μεγάλες δυνάμεις, έχουν τη δυνατότητα να τα γράφουν αυτά στα παλιά τους τα παπούτσια. Παρά ότι τους ανησυχεί. Κοιτάξτε όμως πώς εξαπλώνεται η ανησυχία. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Σερβίας, ο κύριος Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ο οποίος είναι πιεσμένος στο τελευταίο διάστημα, από παντού πιέζεται, εξέφρασε την άποψη ότι η εξέλιξη με την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Πούτιν και την Μαρία θα επηρεάσει και τη στάση των δυτικών χωρών απέναντι στη Σερβία. Βέβαια, όσο αποδυναμώνεται και περιορίζεται η Ρωσία, τόσο αποδυναμώνεται και αφού χάνει τη στήριξη μιας χώρας απομονωμένης και στριμωγμένης, απομονώνεται και αποδυναμώνεται και η Σερβία. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς εξέφρασε την ανησυχία ότι ύστερα από την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης του Ρώσου Προέδρου Βλαδιμίρ Πούτιν από το Διεθνές Δικαστήριο θα δεχθεί πιέσεις και η Σερβία. Όλα άλλαξαν πέρυσι στις 24 Φεβρουαρίου και σήμερα τα πάντα έχουν ανατραπεί. Δεν θα υποχωρήσει κανένας, θα παίξουν και οι ίδιοι μέχρι την τελική καταστροφή, εκτίμησε ο Βούτσιτς αναφερόμενος στο γεγονός και του συνεχιζόμενου πολέμου και του εντάλματος. Μιλώντας στη συγκέντρωση στην πόλη Σρέμσκα Μητρόβιτσα, εξέφρασε φόβους ότι ο κόσμος βρίσκεται πολύ κοντά στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και διερωτήθηκε, υπάρχει κάποιος λογικός σε αυτόν τον κόσμο να σταματήσει αυτήν την τρέλα? Έλατε, τα έχουμε πει και εμείς αυτά κύριε Βούτσιτς. Ένας λογικός δεν υπάρχει. Ο Αλεξάνδερ Βούτσιτς εξέφρασε την άποψη ότι η εξέλιξη με την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Πούτιν θα επηρεάσει και τη στάση των δυτικών χωρών έναντι της Σερβίας. Είναι πλέον βέβαιο ότι ο κόσμος διολυσταίνει προς την κλιμάκωση της σύγκρουσης. Πρέπει να επιδείξουμε υπευθυνότητα και σοβαρότητα, διότι η Δύση τώρα θα ασκήσει πρόσθετες πιέσεις σε όλους εκείνους που μέχρι σήμερα δεν τηρούσαν σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία, εκτίμησε ο πρόεδρος της Σερβίας. Υπόψη ότι σήμερα βρίσκεται στην Οχρίδα να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κούρτη του Κωσυφοπεδίου για να συμφωνήσουν αν και εφόσον και πότε θα αναγνωρίσει η μία την άλλη για να ανοίξει ο δρόμος και για το Κωσυφοπέδιο και για την Σερβία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, πάμε στο επόμενο, στο ίδιο θέμα είμαστε. Υπόψη ότι αυτό στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μία δικηγορική εταιρεία επικεφαλής της οποίας είναι πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου, αλλά και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ευρώπης Δημοκρατών, υπάρχει και τέτοια ένωση, που είναι νομίζω 19.000 δικαστές και εισαγγελείς Ευρωπαίοι, υπέβαλαν φάκελο στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που είναι, μου φαίνεται, 3.000 σελίδες, το έχω πει έτσι, μου το στείλαν όλο το φάκελο, με ντοκουμέντα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παράνομες διώξεις και απαγωγές και δολοφονίες που διέπραξε ο Ερντογάν με το καθεστώς της Τουρκίας με εντολή Ερντογάν, και ζητούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διερευνήσει το θέμα της εκδόσεως εντάλματος συλλήψεως εναντίον του Ερντογάν. Δεν έγινε πρώτο θέμα στην Ελλάδα αυτό, αλλού το είδα, έπαιξε αρκετά. Στην Ελλάδα έγιναν 2-3 δημοσιευματάκια. Γιατί
δεν έκανε, γιατί δεν διαπράττει εγκλήματα ο Ερντογάν. Δεν κάνει γενοκτονία. Δεν υπάρχουν αναφορές ακόμα και στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Τι γίνεται στη Σερκάνη, εγκύρια σπή. Τι γίνεται στο Αφρίν. Γιατί. Λοιπόν. Αυτό ήταν και το τέταρτο θέμα. Να πάμε στο πέμπτο θέμα μας. Που είναι. Δεν στριμώχνεται μόνο η Ρωσία. Στριμώχνεται και η Λευκορωσία τώρα. Για να δούμε. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φαίνεται να αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας βίας και καταστολής που κατευθύνεται εσχεμένα εναντίον εκείνων που αντιτίθενται ή θεωρούνται ως τέτοιοι στην κυβέρνηση της Λευκορωσίας ή έχουν εκφράσει επικριτικές απόψεις. Αναφέρει η έκθεση της ΗΠΑ της Αρμοστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Η ΥΠΑΤΕ Αρμοστία θεωρεί ότι ορισμένες από τις παραβιάσεις αυτές μπορεί να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Συνεχίζει το έγγραφο. Η έκθεση που καλύπτει την περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου του 2022 στηρίζεται σε συνεντεύξεις με 207 θύματα και μάρτυρες και σε ανάλυση άλλων των 2.500 αποδεικτικών στοιχείων, κυρίως φωτογραφιών, βίντεο, ιατρικών και δικαστικών φακέλων. Τεκμηριώνει γενικευμένες και συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένες της παράνομης στέρησης της ζωής και πολλών περιπτώσεων αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, βασανιστήριων και κακομεταχείρισης, καθώς και σεξουαλικής και σεξιστικής βίας, παραβιάσεων των δικαιώματων στην ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεστε ειρηνικώς και του συνεταιρίζεστε και την άρνηση κανονικής διαδικασίας και ίσης προστασίας του νόμου. Δηλώνει η Ελίζαμπετ Τρόσελ, εκπρόσωπος της ΗΠΑ της Αρμοστίας, στην τακτική συνέντευξη τύπου στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη. Η έκθεσή μας αποτυπώνει μία απαράδεκτη εικόνα της ατιμωρησίας και της σχεδόν πλήρους καταστροφής του πολιτικού χώρου και των βασικών ελευθεριών στη Λευκορωσία, δήλωσε ο Φόλκερ Τούρκ, ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κυβέρνηση οφείλει στο λαό της να θέσει τέλος σε αυτήν τη μαζική καταστολή και να διεξαγάγει αμερόληπτες και διαφανείς έρευνες προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι σοβαρών παραβιάσεων θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους στη δικαιοσύνη, υπογράμμισε ο Τούρκ. Η καταστολή ακολούθησε το ιστορικό κίνημα διαμαρτυρίας που ξέσπασε το 2022 μετά την αμφιλεγόμενη επανακλογή του Λουκασέγκο σε μια ψηφοφορία που σημαδεύτηκε από μαζική νοθεία σύμφωνα με τους παρατηρητές. Αυτές οι πράξεις διαμαρτυρίας οδήγησαν σε χιλιάδες συλλήψεις, περιπτώσεις βασανιστήριων, πολλούς θανάτους διαθυλωτών, βαριές ποινές και αναγκαστικές εξορίες. Αν και η πρώτη ευθύνη για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανήκει στην Λευκορωσία, η έκθεση απευθύνει έκκληση στις χώρες μέλη του ΟΗΕ να σκεφτούν να εργαστούν για την απόδοση ευθυνών μέσω εθνικών διαδικασιών στη βάση αποδεκτών αρχών εξωχώρια και καθολική αρμοδιότητα, επιμένει η ύπατη αρμοστία. Άρα στο στόχαστρο και ο Λουκασέγκο. Όποιος ενοχλεί, στο στόχαστρο. Ο Ερντογάν ακόμα στην απέξω. Ακόμα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να δούμε. Τώρα, έχουμε, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ ο Πούτιν πλέον όλος ο κόσμος δείχνει να ένταλμα σύλληψης, διεθνές ένταλμα σύλληψης, ο πρόεδρος της Κίνας επισκέπτεται την Ρωσία. Αυτή είναι μια κίνηση που δείχνει ότι εκείνη δεν υπολογίζει ούτε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ούτε και τι λέει η Δύση για το ζήτημα αυτό. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες θα επισκεφτεί το Πεκίνο ο Λούλα, ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας, με πάνω περίπου 270, αν δεν κάνω λάθος, με 240 επιχειρηματίες. Στόχος να αυξήσουν το μεταξύ τους εμπόριο οι δύο χώρες. Σημειωτέων ότι η Βραζιλία ανήκει στους BRICS. Άρα να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Μια μεγάλη χώρα με βαριά βιομηχανία, με αεροδιαστημική αεροπορική βιομηχανία. Άρα δεν είναι αμεληταία ποσότητα αυτή η πορτογαλόφωνη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Πάμε λοιπόν. Νέα εποχή στις σχέσεις Κίνας-Ρωσίας. Διακήρυξη για την έναρξη μιας νέας εποχής στις ρωσοκινεζικές σχέσεις
θα υπογράψουν Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπινγκ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Ρωσία του Κινέζου Προέδρου την προσεχή εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Οι δύο ηγέτες θα υπογράψουν κοινή διακήρυξη για την εμβάθυνση των σχέσεων πλήρους συνεργασίας και στρατηγικής σχέσης που εισέρχονται στη νέα εποχή, δήλωσε ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, τον οποίο επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορία ειδήσεων. Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, Πούτιν και Σι θα υπογράψουν επίσης ένα άλλο κείμενο που αναφέρεται στη ρωσοκινεζική συνεργασία με χρονικό ορίζοντα το 2030, καθώς και 10 ακόμα συμφωνίες που τελούν υπό επεξεργασία. Μάλιστα, τις δύο από αυτές θα τις υπογράψουν οι ίδιοι οι πρόεδροι των δύο χωρών. Οι δύο ηγέτες θα κοινοποιήσουν επίσης τη Δευτέρα ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί σε μία ρωσική εφημερίδα και σε μία κινέζικη, μια σημαντική ένδειξη πριν από τις συνομιλίες αυτές καθ' αυτές, σύμφωνα με τον Ρώσο ανώτατο διπλωμάτη. Ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου υπογράμμισε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα περιλαμβάνεται στην ατζέντα των συνομιλιών τους, προσθέτοντας ότι η Ρωσία εκτιμά ιδιαίτερα τη μετριοπαθή και ισορροπημένη θέση των Κινέζων ηγετών για το θέμα αυτό. Όπως δήλωσε, το Πεκίνο καταλαβαίνει τις πραγματικές αιτίες της κρίσης αυτής και η Μόσχα δέχεται θετικά την πρωτοβουλία της Κίνας για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία στη βάση ενός εγγράφου που δημοσιεύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου στη σύνοδο, μετά τη Σύνοδο της Ασφάλειας του Μονάχου. Πούτιν και Σι θα μιλήσουν επίσης για τη συνεργασία στον στρατιωτικό, παύλα τεχνικό τομέα και σε αυτόν της ενέργειας, είπε ο Ουσακόφ. Στρατιωτικός, τεχνικός. Βγάλετε συμπεράσματα. Όσον αφορά το πρόγραμμα της επίσκεψης του Σι, από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι οι δύο πρόεδροι θα έχουν μία πρώτη συνάντηση τη Δευτέρα πριν από το δείπνο. Η επίσκεψη του ΣΥ πραγματοποιείται καθώς η Ρωσία έχει αναπροσανατολίσει μαζικά την οικονομία της προς την Κίνα από τότε που άρχισε η σύγκρουση στην Ουκρανία και από τότε που εφαρμόστηκε βροχή κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Μόσχα κινδυνεύει στο εξής να βρεθεί σε μια μορφή εξάρτησης από το Πεκίνο, το έχουμε πει αυτό, το πάνω χέρι στις σχέσεις πλέον των δύο χωρών το έχει το Πεκίνο. Μια παρατηρήση που αμφισβητεί ο Ουσακόφ. Δεν υπάρχει ούτε επικεφαλής ούτε ακόλουθος στις σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δύο πλευρές εμπιστεύονται η μία την άλλη, εξίσου δήλωσε. Η ανταπόκριση είναι από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, αλλά έχω διαβάσει και μου έχουν πει φίλοι που έχουν επισκεφτεί την περιοχή ότι αμέσως μετά την πτώση της τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τότε που υπήρχαν σοβαρά παραγωγικά προβλήματα στην Ρωσία, ιδιαίτερα οι περιοχές που είναι στην Ανατολική Ρωσία, δηλαδή οι παραμεθόριες περιοχές με την Κίνα, αυτές σταδιακά κινεζοποιήθηκαν. Μπήκαν μέσα τα ρωσικά προϊόντα, μπήκαν και Ρώσοι έμποροι, μιλάει ο κόσμος κινέζικα, άρα δεν είναι απλή η σχέση, είναι αχανής η Ρωσία, είναι δύσκολος ο έλεγχος και όταν βρίσκεσαι σε αδυναμία και υποχωρείς από τη θέση που είχες και λες δώσε τώρα για να με στηρίξεις, τότε χαλαρώνουν και αυτά τα μέτρα. Άρα η σχέση δεν είναι ισότιμη. Τώρα η εκτίμησή μου είναι ότι το πάνω χέρι στη σχέση Ρωσίας και Κίνας το έχει η Κίνα και το Πεκίνο. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτές οι λεγόμενες επιδοτήσεις που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο πλαίσιο περιμείωσης του πληθωρισμού Inflation Reduction Act, IRA. Είναι επιδοτήσεις που δίνουν σε επιχειρήσεις και δεν τις δίνουν σε αμερικανικές εταιρείες, σε όλες τις εταιρείες. Και έχουμε πραγματικά ένα κύμα φυγής μεγάλων βιομηχανιών από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πρόσφατα συναντήθηκε η Επίτροπος, η DeLine, με τον Biden, συζήτηταν το θέμα, αλλά δεν λύθηκε το πρόβλημα. Να διαβάσουμε ένα μέρος ενός πολύ σημαντικού άρθρου ανάλυσης για το θέμα. Μετά τη συνάντηση Biden-DeLine την περασμένη εβδομάδα, φαίνεται πως αποσοβήθηκε ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο,
η κούρσα ανταγωνισμού στην προσέγγιση επενδύσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Ο εμπορικός πόλεμος αποσοβήθηκε, αλλά ελάτε σε μένα να κάνετε τα εργοστάσια σας, υπάρχει ακόμα. Οι όροι του IRA είναι τόσο ελκυστικοί που η Ευρώπη ρισκάρει να χάσει την κούρσα για επενδύσεις δισεκατομμυρίων που θα αποφασιστούν τους προσεχείς μήνες και χρόνια. Στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά από 3 χρόνια πανδημίας κορονοϊού και 1 έτος πολέμου στην Ουκρανία, έχουν αλλάξει τις ισορροπίες, εκτινάσσοντας το κόστος ζωής για τους απανταχού πολίτες, αλλά και παραγωγής για τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο συγκράτησης του πληθωρισμού, ο νέος νόμος Biden προβάλλει εξαιρετικά ευνοϊκός, υποσχόμενος επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για πολυεθνικές και μεγάλους ομίλους που θα μεταφέρουν μέρος της παραγωγής τους εντός των ΗΠΑ. Ο αμερικανικός προστατευτισμός προκάλεσε την αντίδραση της Ευρώπης, πυροδοτώντας μια διαφαινόμενη κούρσα ασίδωτων κρατικών παροχών σε επιχειρήσεις που ήδη τα πηγαίνουν καλά, όπως το θέτει αναλυτής, για το ποιος θα κερδίσει το μερίδιο του λέοντας στις μελλοντικές επενδύσεις. Την περασμένη Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, συμφώνησαν για διαπραγματεύσεις με στόχο μια συμφωνία που θα διευκολύνει τους Ευρωπαίους να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις που θέτει ο Αμερικανικός νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις. Όπως σημειώνει άρθρο του Πολίτικο, το πρώτο πρόβλημα είναι πως ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει χρησιμοποιήσει ένα τεράστιο πακέτο κυβερνητικών επιδοτήσεων στο πλαίσιο του νόμου περί της μείωσης του πληθωρισμού, IRA, για να δελεάσει μεγάλους πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, όπως η Volkswagen, και τον προμηθευτή μπαταριών Northvolt, ώστε να εξετάσουν το ενδεχόμενο μεταφοράς της παραγωγής τους στις ΗΠΑ. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το πώς απάντησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρώτο πρόβλημα. Οι απαιτήσεις αυτές συνεχίζουν να έρχονται. Κάποιες φορές αναρωτιόμαστε, πρόκειται για θεμητές, ανησυχίες ή οι εταιρείες απλώς εκμεταλλεύονται τη συγκυρία για να τσεκάρουν πόσο μακριά μπορούν να πάνε, σημειώνει στο ίδιο μέσο Ευρωπαίος διπλωμάτης. Εν μέσω φόβων ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται προ μιας υπαρξιακής φθοράς και κόντρα στις μεταρρυθμίσεις Biden, οι Βρυξέλλες αντεπιτίθενται, προβλέποντας μεγαλύτερα περιθώρια κρατικών ενισχύσεων στις εθνικές οικονομίες. Με την Κίνα να κυριαρχεί ήδη στις αλυσίδες εφοδιασμού πράσινης τεχνολογίας, η κατάσταση εξελίσσεται σε παγκόσμια κούρσα επιδοτήσεων, το όνειρο κάθε λομπίστα, σχολιάζει το Πολίτικο. Αν το σχέδιο των Βρυξελών ναυαγήσει, το διακύβημα αφορά όχι μόνο το μέλλον της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής, αλλά τις θεμελιώδεις αρχές της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς, πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κίνδυνος για τις χώρες μέλη της Ευρώπης είναι η πιθανότητα οι προσπάθειες τους να μην ευοδώσουν, οι εταιρείες να μεταφερθούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να παραπέουν οικονομικά, με αποτέλεσμα το μάρμαρο να το πληρώσει πάλι ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Οι πολυεθνικές εταιρείες απειλούν να μεταφέρουν την παραγωγή τους από αυτοκίνητα έως μπαταρίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον να αναβάλουν τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις, κάτι που θα κοστίσει σε ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας, φόρους και παγκόσμια οικονομική βαρύτητα. Ήδη η Τέσλα ανακοίνωσε προσφάτως αλλαγή στρατηγικής και μεταφορά κάποιων μονάδων της στη ΣΥΠΑ, ώστε να επωφεληθεί από τις επιδοτήσεις που προβλέπει ο νόμος IRA, ενώ η Intel, μεγαλύτερος κατασκευαστής chip ημιαγωγών στον κόσμο, απελεί να κάνει κάτι ανάλογο, να φύγει από την Ευρώπη να πάει στη ΣΥΠΑ. Σημειώνεται ότι πως όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, αναζητούσε στα τέλη της δεκαετίας του 2010 την κατάλληλη τοποθεσία για την κατασκευή γίγα εργοστασίου στη Γερμανία, Ολλανδία και στο Βέλγιο, του έστρωναν κόκκινο χαλί υποσχόμενες παχυλές επιδοτήσεις στην περίπτωση που επέλεγε το έδαφος τους για τεράστια επένδυση. Θα ελέγξουμε τις δυνατότητες, αναφέρει ο Νίκολας Γουόλμπερ, αντιπρόεδρος του ομίλου Volvo, αναφερόμενος στη νέα δέσμη διευκολύνσεων στη ΣΥΠΑ. Να φύγει και η Volvo δηλαδή. Όμως η Ευρώπη είναι επίσης πολύ σημαντική για εμάς. Πρέπει να δούμε την Ευρώπη να προσπαθεί να πάρει προβάδισμα στην πράσινη μετάβαση στο παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνει. Έχουμε κι άλλα για την Κίνα, συναγερμό στην Ευρώπη. Λοιπόν, είναι τεράστιο το άρθρο, είναι από το Associated Press, από το Πολίτικο και από την Καθημερινή. Άρα πρέπει να ξυπνήσει η Ευρώπη, γιατί
θα τη δούμε από βιομηχανοποιημένη. Πάμε τώρα στο επόμενο. Το έχουμε πει, τώρα ξέρετε στο τέλος θα μας πιάσουν και θα μας πάνε και στο ψηλό ότι όλα κατηγορούμε το ελληνικό κράτος, το κατηγορούμε, αλλά το ελληνικό πολιτικό σύστημα, εντάξει, να σας πω κάτι, εγώ ούτε αντισυστημικός, εγώ είμαι, είπα, κράτος. Εγώ θέλω καλό κράτος, άρα τι αντισυστημικός. Δεν υπάρχει αντισυστημικός. Αυτά είναι τα παραμύθια που διαδίνουν διάφοροι πληρωμένοι δημοσιογράφοι. Ναι, ναι, είναι πληρωμένοι, ξέρω ποιοι είναι, για να μπορέσουν να κατευνάσουν την οργή του λαού. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι αμάρτημα να θέλουμε να λειτουργεί αξιοκρατικά το κράτος. Και μην μας μιλάτε για αξιολόγηση. Αυτή η αξιολόγηση που λέτε θα γίνεται από δικά μας παιδιά. Δεν θέλουμε τέτοια. Εμείς θέλουμε αξιολόγηση να την κάνει ο Γενικός Διευθυντής, ο Διευθυντής, ο Τμηματάρχης, ο Προϊστάμενος, να την κάνει έντιμα, να δίνεται η δυνατότητα στον αξιολογούμενο να δει μήπως τον αδικούν, αλλά να γίνεται αξιολόγηση κανονική. Όχι από έξω και από τους κομματικούς, όχι, να λείπει τέτοιο πράγμα. Άρα δεν είναι αντισυστημικό ότι κάνουμε και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Εμείς θέλουμε να διορθωθεί το σύστημα. Όχι να γίνουμε αντισυστημικοί έτσι γενικώς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ακούστε τι λέει η κυρία Ντάγκντελεν. Είναι μια Κούρδισσα που είναι βουλευτήνα στο αριστερό κόμμα, στο Die Linke, Γερμανίας. Η κυρία Σεβίμ Ντάγκντελεν, Κούρδισσα είναι. Οι Κούρδοι, τη μία είναι ο Μενέντες, την άλλη είναι αυτή τη φορά η Κούρδισσα, ξένοι, λένε πιο δυνατές κουβέντες και υπερασπίζονται τα συμφέροντα του ελληνισμού από κυβέρνησεις ελληνικές, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα. Ακούστε εδώ. Μετά από ερώτηση της βουλευτού Σεβίμ Ντάγκντελεν, η γερμανική κυβέρνηση απαντά, αν και το απέφυγε καιρό, ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου είναι κατεχόμενο κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Με φόντο τις επικείμενες εκλογές στην Τουρκία που έχουν ανακοινωθεί για τις 14 Μαΐου και λίγο μετά τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές στην Κύπρο με νίκη του Χριστοδουλίδη, ενδιαφέρον έχει πρόσφατη ερώτηση που τέθηκε στη Γερμανική Βουλή στις 15 Μαρτίου στην καθιερωμένη ώρα των ερωτήσεων προς τη γερμανική κυβέρνηση από την βουλευτή του κόμματος της αριστεράς, Σεβίμ Ντάγκντελεν, και ρωτάει, τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο? Συγκεκριμένα η ερώτηση ετέθεσε από την κυρία Ντάγκντελεν ως εξής. Συνιστά η συνεχιζόμενη κατοχή μέρους της Κύπρου παραβίαση του διεθνούς δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τα σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, η στάση της τουρκικής κυβέρνησης έρχεται σε αντίθεση με το ψήφισμα 353 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ της 20ης Ιουλίου του 1994 που εκδόθηκε κατόπιν της τουρκικής επέμβασης στην Κύπρο, καθώς και με το ψήφισμα 367 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά τη μονομερή ανακήρυξη του ομόσπονδου τουρκικού κράτους. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρωτάει την κυβέρνηση. Πρόκειται ουσιαστικά για πρώτη φορά που η γερμανική κυβέρνηση δίνει ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το διαρκές ερώτημα που θέτει εδώ και καιρό η Ντάγκντελεν για την κατάσταση στην Κύπρο και δεν απαντούσαν. Αυτό δηλώνει η ίδια στο ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Προκαλεί μάλιστα έκπληξη το γεγονός ότι η αρμόδια υφυπουργός εξωτερικών κυρία Κάτια Κόιλ του κόμματος των Πρασίνων στην απάντησή της εκ μέρους της γερμανικής κυβέρνησης προς τη Σεβίμ Ντάγκντελεν κάνει αυτή τη φορά εφθαρσός λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, κάτι που δεν είχε σε παρόμοια ερώτησή της προς την κυβέρνηση τον περασμένο Φεβρουάριο. Είχε κάνει το Φεβρουάριο ίδια ερώτηση. Τότε η γερμανική κυβέρνηση είχε αποφύγει να κατονομάσει την κατοχή ως αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Ειδικότερα η γερμανική κυβέρνηση απαντά στο εξής ερώτημα της Ντάγκντελεν με τα παρακάτω λόγια. Η τουρκική θέση σε σχέση με το βόρειο τμήμα της νήσου Κύπρου παραβιάζει τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει την αποκαλούμενη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και θεωρείται αυτό το τμήμα του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κατεχόμενο κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Πες και κατεχόμενο από την Τουρκία, το λες που το λες. Έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στο ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle η Ντάγκντελεν και λέει: σχεδόν 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η γερμανική κυβέρνηση χαρακτήρισε επιτέλους την τουρκική κατοχή της Κύπρου ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αυτή η αναγνώριση της πραγματικότητας από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση άργησε πολύ. Ο καγκελάριος Σόλτς και η υπουργός εξωτερικών Μπέρμποκ καλούνται να στηρίξουν εμφατικά
διαπραγματεύσει στο πλαίσιο του ΙΕ, προκειμένου να τελειώσει η διχοτόμηση της Κύπρου με απότερο στόχο την απόσυρση όλων των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει να τροφοδοτεί με οπλικά συστήματα νεοοθωμανικές διεκδικήσεις του αυταρχικού Ερντογάν, καθώς και την πολιτική της κλιμάκωσης που ακολουθεί στη Μεσόγειο. Αντί να εξοπλίζει το στόλο του Ερντογάν, με υποβρύχια λέω εγώ, η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να επιδείξει πλήρη αλληλεγγύη προς την Κύπρο και την Ελλάδα με ένα ευρωπαϊκό πάγωμα των εξαγωγών όπλων στην Άγκυρα. Τώρα να το ξαναπώ. Έχετε ακούσει πολλούς Έλληνες να λένε να βγουν τα τουρκικά στρατεύματα από τα κατεχόμενα. Πέστε μου, αν έχετε ακούσει, πέστε μου ειλικρινά, στείλτε μήνυμα, εγώ θα τα διαβάσω. Πόσους! Το λένε οι ξένοι δηλαδή και δεν το λένε οι δικοί μας. Και μετά έρχονται ορισμένοι και μου λένε ότι είμαι κουρδόφιλος. Ούτε κουρδόφιλος, ούτε ρωσόφιλος, ούτε αμερικανόφιλος. Τίποτα. Με ψυχρό νου αντιμετωπίζουμε τους πάντες και τα πάντα. Με ψυχρό νου. Αντικειμενικότητα και όταν θέλω να εκφράσω την άποψή μου, την εκφράζω με βάση τα εθνικά μας συμφέροντα. Τελεία και παύλα. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν. Πάμε τώρα σε σχέση Αθηνών και Λευκοσίας. Άλλο πράγμα, άλλο αγκάθηκε αυτό. Θα δείτε τώρα πάλι. Οι σχέσεις του Κώστα Βενιζέλου είναι από το Φιλελεύθερο. Πού οδηγούνται οι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρου? Οι σχέσεις Αθηνών και Λευκοσίας έχουν περάσει από διάφορες φάσεις και χίλια μύρια κύματα. Από το 1974 και εντεύθεν, από την μεταπολίτευση δηλαδή και εντεύθεν, οι σχέσεις αυτές μπήκαν σε μια άλλη βάση. Σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπουν στα όσα βιώσαμε κατά την πρώτο πραξικοπήματος και εισβολής περίοδο, όταν υπήρξαν πολιτικές συγκρούσεις, προσπάθειες επιβολής της Αθήνας στη Λευκοσία, υπονομεύσεις, ΙΟΚΑΒΙΤΑ, με αποκορύφωμα την ανατροπή του Μακαρίου, η οποία άνοιξε τις πύλες στην Τουρκία για να εισβάλλει στο νησί. Στη μεταβολευτική περίοδο υπήρξαν ασφαλώς διαφωνίες, διαφορετικές προσεγγίσεις. Όπως για παράδειγμα μεταξύ Σιμίτη Κληρίδη για τους S300 που έληξε μεν με αναταράξεις αλλά η συνοχή του μετώπου παρέμεινε. Τότε ο Κληρίδης είχε κανονίσει να πάνε οι S300 στην Κύπρο, οι Ρώσοι είχαν δεσμευθεί να τους μεταφέρουν οι ίδιοι και λέει αν θέλει η Τουρκία ας βαρέσει ρωσικό πλοίο. Θα πάρει απάντηση. Να τους εγκαταστήσει στην Κύπρο και να εξασφαλίσει και την προστασία τους από πιθανή επίθεση. Και τότε ο Σιμίτης είπε όχι και πήγαν στην Κρήτη. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ο Γλαύκος Κληρίδης πριν συμφωνήσει στη μη εγκατάσταση του πυραυλικού συστήματος στην Κύπρο είπε απευθυνόμενος στο Σιμίτη σε εκείνη την πολυσυζητημένη σύσκεψη στο Μαξίμου της 27ης Νοεμβρίου του 1998. Το 1967 μια άλλη κυβέρνηση, μη δημοκρατική, απέσυρε τη μεραρχία από την Κύπρο και την άφησε γυμνή. Το 1974 μια άλλη κυβέρνηση, δημοκρατική αυτή τη φορά, εγκατέλειψε την Κύπρο ανυπεράσπιστη στο δεύτερο Ατήλα. Αυτό ήταν ο φάκελος της Κύπρου. Πώς η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή άφησε τον Ατήλα 2 να πάρει από το 8% το 37% του νησιού και δεν έκανε τίποτα. Αυτό είναι ο φάκελος της Κύπρου. Και εδώ υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Μην βλέπετε που το κουκούλωσαν οι πολιτικοί μεταξύ τους. Όταν απειλούσε ο Ανδρέας με το φάκελο της Κύπρου, αυτό εννοούσε, αλλά το έκανε και αυτός γαργάρα. Το 1967, μία άλλη ελληνική κυβέρνηση, να το είπαμε αυτό, ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να πιστέψω ότι θα συμβεί και τώρα το ίδιο, όπως έγινε το 67 και το 74. Θέλω να υπογραμμίσω ότι κινδυνεύει το γόητρο και η υπόσταση του μετόπου Κύπρου και Ελλάδας, το οποίο κτίσαμε με κόπο και μόχθο. Ήταν το ενιαίο αμυντικό δόγμα τότε. Προσωρινά δεν με ενοχλεί το πολιτικό κόστος, διότι δεν θα είμαι υποψήφιος ξανά. Όμως με φοβίζει το κλίμα που θα δημιουργηθεί μέσα στον κυπριακό ελληνισμό. Διότι μετά από λίγο ο Σιμίτης ακύρωσε το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Και οι S300 δεν πήγαν εκεί και ακύρωσε και το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Οι όποιες διαφωνίες ενοχλούσαν, προκαλούσαν μουρμουριτά, δεν οδηγούσαν ωστόσο σε ρήξη. Ενδεχομένως να μετρούσε σε αυτό και το πολιτικό κόστος που θα είχαν εσωτερικά, η μεν και η δε. Βεβαίως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στην Αθήνα υπάρχει μια πολιτική και οικονομική ελίτ
με συγκοινωνούν τα δοχεία με το κυπριακό κατεστημένο, που θεωρεί το κυπριακό πονοκέφαλο και στην αφέλειά της υποστηρίζει πως αν δεν ήταν το ζήτημα της Κύπρου, τότε θα άνοιγαν λεωφόρες συνεργασίας με την κατοχική Τουρκία. Τα όσα διαδραματίζονται στο Αιγαίο σχεδόν καθημερινά, το γκριζάρισμα περιοχών από πλευράς Άγκυρας, δεν είναι αποτέλεσμα του άλλη του Κυπριακού, εντάσσονται στους επεκτατικούς σχεδιασμούς της κατοχικής Τουρκίας σε βάρος Ελλάδος και Κύπρου, τις οποίες η Άγκυρα αντιμετωπίζει ενιαία, και την Κύπρο και την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν δύο σχεδιασμοί, αλλά ένας. Δεν υπάρχουν δύο στόχοι, αλλά ένας, ο ελληνισμός σε Κύπρο και Ελλάδα. Ο νέος πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, έχει ενδιατρύψει και ακαδημαϊκά το ζήτημα των σχέσεων Ελλάδας-Κύπρου. Έγραψε βιβλίο «Οι σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας και το Κυπριακό 1977-1988». Γνωρίζει καλά το θέμα και προφανώς αναγνωρίζει τη σημασία του ελλαδικού παράγοντα που είναι το μόνο πραγματικό στήριγμα στην Κύπρο. Συνεπώς, το μείζον είναι η διατήρηση του μετόπου και η συνεργασία. Δεν θα πρέπει λογικά να επηρεάζονται οι σχέσεις από το ποιος κυβερνά στην Ελλάδα και ποιος στην Κύπρο. Άσχετα με το ποιος κυβερνά, πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Προεκλογικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε πολλές παρεμβάσεις στην Κύπρο που ξεπέρασαν το διοντολογικά αποδεκτό πλαίσιο της στήριξης του αδελφού κόμματος του Δυσί. Όπως παρεμβάσεις προς αρχηγούς κομμάτων να μην υποστηρίξουν την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη. Γιατί κύριε Μητσοτάκη, το να δείξεις αλληλεγγύη στο Δυσί που είναι αδελφό κόμμα, λογικό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός να παρεμβαίνει στα ιστορικά της Κύπρου και να παίρνει άλλα κόμματα να μην στηρίξουν τον Χριστοδουλίδη. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Οι εκλογές τελείωσαν, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει νέο πρόεδρο και εξ όσων πληροφορούμαστε δεν επηρέασαν οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη τις συνομιλίες της περασμένης Δευτέρας με τον Χριστοδουλίδη. Και έτσι θα έπρεπε να γίνει. Το θέμα των σχέσεων της συνεργασίας είναι ευρύτερο και αποδίδει όταν υπάρχει και σχεδιασμός και κοινή πολιτική στόχευση. Έστω και με καθυστέρηση θεσμοθετήθηκε αυτή η συνεργασία για τη συγκρότηση Ανωτάτου Συμβουλίου Διακυβερνητικής Συνεργασίας Ελλάδος και Κύπρου. Τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία λειτουργούν παρόμοια συμβούλια με άλλες χώρες. Όχι όμως μεταξύ τους. Δηλαδή έχει η Ελλάδα τέτοιο συμβούλιο με την Τουρκία, αλλά δεν έχει με την Κύπρο. Δεν είχε. Και ο λόγος ήταν μήπως και παρεξηγηθούν από τρίτους και θεωρεί αυτό ως ένωση. Ή μήπως και αντιδράσει ή θυμώσει η κατοχική Τουρκία. Δεν πρέπει, λένε, να στέλνονται λανθασμένα μηνύματα. Τα λέει το ΑΚΕΛ και διάφορα στην Κύπρο. Αυτό κάνουν δηλαδή Ελλάδα-Τουρκία ή Γαλλία-Γερμανία που συγκρότησαν τέτοια συμβούλια. Με ποια λογική έχουν μεταξύ τους και δεν μπορούν να έχουμε την Κύπρο. Το θέμα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αγγυλώσεις και επιδερμικά. Δεν έχουμε δει, για παράδειγμα, αυτούς που αντιδρούν να πράττουν το ίδιο και με το γεγονός ότι η Ελλάδα προσφέρει θέσεις για δωρεάν φοίτηση σε πανεπιστήμια σε Κύπριους ή όταν προστέλνονται δωρεάν βιβλία από την Ελλάδα για τα σχολεία στην Κύπρο. Γιατί δεν αντιδρούν και τώρα αντιδρούν, αναφέρει κυρίως σε αντιδράσεις του ΑΚΕΛ για τις οποίες έχουμε ξαναμιλήσει και μας στέλνουν φίλοι, λέει, μην δεν κριτικάρουμε το ΑΚΕΛ. Όλα τα κόμματα για μένα είναι το ίδιο. Όταν κάνουν μια πράξη που μπορούμε να κάνουμε κριτική, την πράξη κάνουμε. Δεν κρίνουμε συνολικά και ισοπεδωτικά. Εντάξει, μην κάνετε τώρα παράπονα. Κάντε ωραίες πράξεις για το Κυπριακό πατριωτικές. Στείλτε να τις προβάλλουμε, όποιο κόμμα και να είναι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο θέμα. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Λοιπόν, καταρχάς, η Τουρκία ενέκρινε, ήδη ξεκίνησε στην Τουρκική Βουλή, έστειλε ένα πρωτόκολλο ο Ερντογάν και ξεκίνησε η συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές, θα περάσει από τις επιτροπές, θα περάσει και από τη Βουλή, θα εγκριθεί η είσοδος της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Επιμένει ο Ερντογάν, λέει, ζητήσαμε 120 άτομα από τη Σουηδία, αν δεν μας τα δώσει δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ. Και η Σουηδία, λέει, εγώ εδώ και χρόνια είχαμε σε επεξεργασία τον αντιτρομοκρατικό νόμο, τον κάναμε σκληρότερο και και εγκρίθηκε. Και δύο φορές που πήγαν να κάψουν το Κοράνι το σταματήσαμε. Άρα τι άλλο να κάνουμε? Όχι, λέει, θα μου δώσεις τα 120 άτομα τον κατάλογο που σου έδωσα. Μα αυτή είναι πολύ της Σουηδίας, δεν μπορώ να σου το δώσω. Δεν με νοιάζει, λέει, να παραβιάσεις το δικό σου εσωτερικό δίκαιο και να μου τους δώσεις. Εδώ λοιπόν έχει στραβώσει το πράγμα και θεωρώ ότι ήταν λάθος του ΝΑΤΟ και της Σουηδίας. Η Σουηδία μπορεί να πει εγώ υπέβαλα αίτηση,
Ας τα βρει το ΝΑΤΟ με την Τουρκία. Εγώ δεν ανακατεύομαι άλλο. Να αποσύρει, διότι θα έχει πικρές εμπειρίες η Σουηδία από αυτό το παιχνίδι που τη βάζα να παίξει με την Τουρκία. Δηλαδή, ο λύκος με το πρόβατο. Όχι, όχι, όχι. Ο λύκος με το λύκο. Να πάει ο Ερντογάν με το ΝΑΤΟ να τα βρει. Και ας μην μπει ποτέ η Σουηδία. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Το ΝΑΤΟ έχει ανάγκη, όχι η Σουηδία. Ας πιέσει το ΝΑΤΟ την Τουρκία. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Όλοι θα υποχωρούμε απέναντι στην Τουρκία. Πάμε τώρα. Επισκέφθηκε σήμερα ο Τσαβούσογλου το Κάιρο. Ήταν επίσκεψη ανταπόδοση. Στην επίσκεψη που είχε κάνει, νομίζω στις 28 Φεβρουαρίου την είχε κάνει, ο Σουκρή, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, την είχε κάνει στην Τουρκία για το σεισμόπλητος, να δείξει την αλληλεγγύη κτλ. Έδωσαν σκηνή συνέντευξη τύπου, τη διάβασα. Και την μετέφρασα, την έχω βάλει στην ιστοσελίδα. Τώρα μην τα λέμε όλα, δεν χρειάζεται. Θα πούμε το ζουμί. Ο Τσαβούσογλου λοιπόν είπε ότι έχουμε κάνει επενδύσεις 2 δισεκατομμυρίων οι τουρκικές εταιρείες. Αυτά να τα ακούνε οι δικοί μας οι Έλληνες οι πλούσιοι. Έτσι. Και δεν μπορεί να κάνει μόνο ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης εξωτερική πολιτική. Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Τούρκοι επιχειρηματίες πολιτικοί που κονόμησαν από το τουρκικό κράτος εξυπηρετούν και την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Πήγαν στην Αίγυπτο παρότι δεν έχουν πρέσβες μεταξύ τους. Έτσι, με επιτραμμένους λειτουργούν. Και έκαναν επενδύσεις 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και οι επενδύσεις αυτές δίνουν δουλειά σε 100.000 Αιγύπτιους. Τι πιστεύετε εσείς? Ότι και μάλιστα τώρα που η Αίγυπτος είναι στα πρόθυρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έχει συναλλαγματική κρίση και έκανε δήλωση που είναι, λέει, θα αρχόταν άλλα 500 εκατομμύρια από Τούρκους επιχειρηματίες, επενδύσεις. Πού είναι, φέρτε τα για να λύσουμε το πρόβλημα. Άρα, να τα ακούνε εδώ οι δικοί μας. Μόνο τα ταξίδια του Δένδια δεν φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλουμε. Δεν μπορεί η Τουρκία να δίνει δουλειά σε 100 και 200.000 Αιγύπτιους και αυτό να μην το λαμβάνει υπόψη η κυβέρνηση της Αιγύπτου και θα το πληρώσουμε αυτό, εάν δεν αντιδράσουμε. Επίσης, είπε ο Τσαβούσογλου ότι θα θέλουμε, λέει, το συντομότερο δυνατόν να ξαναφέρουμε τις διπλωματικές μας σχέσεις σε επίπεδο πρέσβεων, να τοποθετήσουν δηλαδή πρέσβεις και στις δύο πρωτεύουσες. Το επιβεβαίωσε αυτό και ο Σουκρή, είπε, ναι, και εμείς θέλουμε κάτι τέτοιο. Ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τσαβούσογλου τι χρονοδιάγραμμα βάζετε για αυτό το θέμα, να τοποθετούν πρέσβεις. Δεν απάντησε. Είπε όμως ο Ερντογάν, ο Τσαβούσογλου, ότι μετά τις εκλογές θα φροντίσουμε να γίνει επίσκεψη, συνάντηση του Ερντογάν με τον Σίση. Αυτόν που ο Ερντογάν αποκαλούσε πραξικοπηματία, δικτάτορα, δολοφόνο. Θα το δούμε και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Για να μην δούμε καμιά οριοθέτηση, φυσικά στην Συμφωνία Οριοθέτησης Ελλάδος-Αιγύπτου λέμε ότι εάν είτε η Ελλάδα είτε η Αίγυπτος κινηθεί να οριοθετήσει με άλλη χώρα, πρέπει να ενημερώσει την άλλη. Και τι έγινε, να μας ενημερώσει, θα πει εγώ θα οριοθετήσουμε την Τουρκία. Και τι θα γίνει εκεί, αντί ο Κύπρος. Για να δούμε τη συμφωνία που υπέγραψε ο Δένδιας και τη χειροκροτούσαμε. Τι να κάνουμε. Μέσα στην ανέχεια που έχουμε, να χειροκροτήσουμε και αυτά που δεν πρέπει. Λοιπόν, σήμερα είδαμε και στοιχεία για το δημογραφικό στην Τουρκία. Και ξέρετε τι λέει η Γενής ΑΦΑΚ. Τα λέω αυτά για τους αυτούς που λένε «Μα είναι τόσα εκατομμύρια η Τουρκία». Είναι εκατομμύρια. Γερνάει η Τουρκία. Προσέξτε, εκτός Κούρδων η Τουρκία έχει τα ίδια ή και χειρότερα δημογραφικά στοιχεία από την Ελλάδα. Οι Κούρδοι είναι αυτοί οι οποίοι αυξάνονται και πληθύνονται και κρατούν ένα μέσο όρο ικανοποιητικό, σχετικά ικανοποιητικό για την Τουρκία. Και γι' αυτό ο Ερντογάν είπε, κάλεσε τους Τούρκους, κάντε τουλάχιστον 3 παιδιά. Διότι αυτοί που είναι του PKK, έτσι ονόμασε όλους τους Κούρδους, αυτοί κάνουν, λέει, 10, 12, δεχόμενος έναν βουλευτή στο κόμμα του από μεταγραφή. Αυτό το είπε. Πόσα παιδιά έχεις? 2, λέει. Τι? 2? Θα κάνει 3-4 με τη γυναίκα του. Δεν βλέπεις, λέει, οι Κούρδοι θα μας φάνε. Και έκανε δημόσια έκκληση όλοι να κάνετε τουλάχιστον 3 παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Τουρκία έχει δημογραφικό πρόβλημα και ότι το κουρδικό ζήτημα θα το λύσει τελικά η κρεβατοκάμαρα ή όπου γίνεται αυτή η πράξη, τέλος πάντων. Στα χωράφια, στα μαντρέα, πού αλλού. Καταλάβατε? Για να μην μας παίρνει από κάτω.
Και το τελευταίο για την Τουρκία, ο Ερντογάν ζήτησε τη βοήθεια των ηγετών του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, ενώ προεκλογικά. Και είχαμε και δηλώσεις ηγετών που λέγανε τον αδερφό Ερντογάν να ψηφίσετε. Δεν ξέρουμε αν τον σώζει αυτόν, μάλλον δεν το σώζει το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να πάμε λοιπόν τώρα και ένα τελευταίο θέμα, για να δούμε εδώ. Εδώ είμαστε, ναι. Διάβασα ότι σε ένα νομοσχέδιο εδώ, δεν ξέρω, πέρασε από τη Βουλή, περνάει το θέμα της διαχείρισης των υδάτων οπόρων της Ελλάδας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Τώρα υπάρχουν διάφορα, είδα ότι η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής έχει ενστάσεις. Είδα ολόκληρο κείμενο, δεν μπορούσα να το διαβάσω, δεν μπορούσα να το κατανοήσω κιόλας. Ούγαρε έρχεται μόνο, δεν κατανοούμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει μια φημολογία ότι πάνε να ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Όπου επιχείρησαν να το κάνουν, δεν είχε απλά παταγώδη αποτυχία, έγιναν εγκλήματα. Τώρα μου έλεγε ένα δικό μου πρόσωπο, συγγενικό που έζησε 20 χρόνια στη Σαρδινία, το έκανα και στη Σαρδινία. Κράτησε λίγα χρόνια, το ξαναεθνικοποίησαν. Και, γιατί έγινε, δεν θέλω να σας πω τι έγινε. Δεν θέλω να σας πω τι έγινε. Αυτά που ζήσαμε με το ρεύμα για μερικούς μήνες είναι παρονυχίδα. Το νερό είναι αγαθό. Έτσι. Εντάξει. Είπαμε, τα κάνατε όπως τα κάνατε, σαν τα μούτρα σας. Μην πάτε τώρα και ανοίγετε τέτοιες πληγές, γιατί θα φάτε φούντο. Φούντο. Ένα άλλο θέμα. Είδα ότι, ξέρετε, η Ολλανδία είναι μοντέλο αγροτικής παραγωγής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Μοντέλο. Και κατά την άποψή μου, αυτοί που, που υποκρίνονται τον Υπουργό Γεωργίας, έπρεπε πρώτα να πηγαίνουν, πριν να λάβουν υπουργεία, να πάνε εκεί να περάσουν ταχύρυθμη εκπαίδευση και στη συνέχεια να στέλνουν αγρότες τακτικά Έλληνες, ειδικά νέους, στην Ολλανδία να εκπαιδεύονται και να γυρίσουν στην Ελλάδα να δουν πώς οργανώνεται η γεωργική παραγωγή. Εκεί λοιπόν πήρε η κυβέρνηση κάποια μέτρα για τον περιορισμό, λέει, του, ξέρω εγώ, κάτι για το αζότου, δεν κατάλαβα τι, και έκλεισαν ορισμένα από τα μέτρα που πήραν, έκλεισαν ορισμένα αγροκτήματα και βουστάσια κτλ. Ξέρετε πόσο πήρε το ένα κόμμα που υποστηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στις εκλογές, στις περιφερειακές εκλογές τώρα. 20%. Και το κόμμα του Ρούτε που κυβερνάει πήρε 15%. Δηλαδή εκεί οι πολίτες δεν βγαίνουν στον δρόμο να κάψουν και να, όπως γίνεται εδώ με τους μπαχαλάκηδες. Έτσι. Δεν γίνεται. Αυτό δεν είναι πολιτική έκφραση της οργής. Αυτό στην ουσία είναι προβοκατόρικες ενέργειες για να μην εκφραστεί σωστά πολιτικά ο Έλληνας πολίτης. Εδώ λοιπόν, όσοι έχετε προβλήματα με αυτά που συμβαίνουν, οφείλει η κοινωνία να οργανωθεί. Ποιος θα το κάνει? Περιμένετε κανέναν να σας πέσει από πάνω? Ορίστε, διαβάστε τι έκαναν οι Ολλανδοί και κάντε ό,τι έκαναν οι Ολλανδοί. Απλά είναι τα πράγματα. Πάμε άλλο. Είδα μία πρόσκληση μου έστειλε ο Κώστας ο Πικραμένος. Οι ελληνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες στο εξωτερικό κάνουν τουλάχιστον μία δεξίωση το χρόνο επί τη επαιτίο της Εθνικής Γιορτής 25 Μαρτίου. Το κάναμε και εμείς στη Σμύρνη κάθε χρόνο, κολούσαμε νομάρχη, διοικητή τέταρτης στρατιάς, δεν έρχονταν ποτέ, έστειλε κάποιον άλλον, τον καλωσόριζε φυσικά και ό,τι άλλο. Λοιπόν, η πρόσκληση της ελληνικής πρεσβείας λέει ότι η δεξίωση είναι χορηγία 3 εταιριών όπλων του Ισραήλ. Και πρέσβης είναι ο κύριος Λουκάκης, ο οποίος ήταν πρέσβης Ελλάδας στην Άγκυρα, ένα διαμάντι της ελληνικής διπλωματίας. Όταν λέω διαμάντι, δεν έχω κανένα λόγο ούτε να επενέσω ούτε να ασκήσω κριτική σε κανέναν. Αλλά ξέρω, ρώτησα, ένα διαμάντι της ελληνικής διπλωματίας. Πώς έκανε αυτό το λάθος? Δηλαδή, συγγνώμη, η Ελλάδα τι είναι, μπανανία, να μας χορηγεί μια άλλη χώρα την δεξίωση της εθνικής μας γιορτής? Καλά δεν ντρέπονται λίγο? Α, κύριε Λουκάκη, πάρ το πίσω και πες αυτά που έκανε να τα δώσουν στα ορφανά, αυτά τα λεφτά που πήγαν να δώσουν, και να βρει η Ελλάδα λεφτά να σου δώσει να κάνεις δεξίωση. Είναι ντροπή αυτό, είναι εθνική ντροπή. Τι καταστήσατε την Ελλάδα δηλαδή? Τι κατάντησε η Ελλάδα? Λοιπόν, και το τελευταίο θέμα, επειδή το βλέπω τώρα, το θέμα της διαφθοράς.
Ακούστε, η διαφθορά στην Ελλάδα, εκπαιδεύεται ο Έλληνας στη διαφθορά. Το πρώτο στάδιο ξεκινάει από τον οικογενειακό κύκλο. Άμα βλέπεις τον πατέρα σου να συμβιβάζεται και να συμμετέχει σε κυκλώματα διαφθοράς, τα παιδιά τι νομίζετε θα κάνουν? Το δεύτερο στάδιο είναι ο στρατός. Τώρα, δεν τα ξέρω. Άμα πας σε ένα θάλαμο στρατιωτών νεοσυλλέκτων, αν είναι 20 μέσα, οι 17-18, οι κανένα δυο κάθονται γιατί έχουν άλλα προβλήματα. Το βράδυ όταν πέφτουν για ύπνο, λέει ο πατέρας μου, ρε, θα πάρει τον τάδε και θα εγώ, το έρα τον τάδε. Αυτό είναι διαφθορείο. Αυτό είναι διαφθορείο. Γιατί όταν στην μεταφηβική ηλικία ο νέος θεωρεί ότι τα όποια προβλήματα πιστεύει ότι έχει λύνονται με τον κουμπάρο, με το θείο, με τον κόμενο της μάνας ή τον κόμενο του πατέρα. Όποιος πιστεύει αυτό αρχίζει και εθίζεται. Αυτή είναι η εκπαίδευση. Το τρίτο στάδιο, τα πανεπιστήμια. Θυμάμαι όταν πήγα το Σταύρο να τον γράψουμε στη νομική, ήταν τα τραπεζάκια. Σε αρπάζουνε πελάτες. Γίνεσαι λοιπόν κομματικός συνδικαλιστής στο πανεπιστήμιο. Εγώ δεν ξέρω αν πάει σε κανένα άλλο χώρα του κόσμου. Και τι γίνεται εκεί? Όσοι είναι ισχυροί παίρνουν τα θέματα από τους καθηγητές, γιατί οι καθηγητές, λέει, στη σύγκλητο συμμετέχει ο πρόεδρος των φοιτητών και από τον συγκλητικό φοιτητή εξαρτάται ο καθηγητής. Και δίνουν τα θέματα, περνάνε όποιος θέλει, κάποιοι δεν πάνε ποτέ μέσα. Άρα τρίτο στάδιο εκπαίδευσης στην διαφθορά. Και μετά βγαίνει στην κοινωνία με διδακτορικό στη διαφθορά. Και σας ερωτώ, γιατί τα θέματα αυτά δεν τίθεται στις πολιτικές συζητήσεις? Να βγαίνει ακόμα και να πει, παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει θέμα διαφθορά στην Ελλάδα. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Γιατί βολεύεται το κάθε ένα κόμμα, ονειρεύεται την εξουσία. Να καταλάβει την εξουσία, να εφορμήσει να καταλάβει την εξουσία και δια της διαφθοράς να βολέψει το σύστημα, μετά να έρθει το άλλο, να μην ψάξει τι έκανε ο προηγούμενος, διότι αν ψάξει τι έκανε ο προηγούμενος, μετά όταν καθίσει στην καρέκλα θα ψάξει άλλος για αυτόν. Και έτσι έχουμε την αλληλοδιαδοχή της διαφθοράς. Έτσι δεν πάει μπροστά η Ελλάδα και θα ψαχνόμαστε και τα επόμενα και τα μεθεπόμενα χρόνια τι να κάνουμε και τι φταίει. Τι φταίει? Λοιπόν, τους Ολλανδούς. Θυμηθείτε τους Ολλανδούς. Όπως έλεγε, ποιος έλεγε, το Μέμνεσον της Αθηναίας, ποιος το έλεγε? Λοιπόν, διέκοψα και έψαξα ξανά τώρα. Ο Δαρίος λοιπόν είχε βάλει έναν δούλο του όταν ξυπνάει κάθε πρωί να του λέει «Δέσποτα, Μέμνησο των Αθηναίων». Δηλαδή, θυμίσω τους Αθηναίους που βοήθησαν τις Ιωνικές πόλεις να επαναστατήσουν εναντίον του. Άρα, Έλληνα, Μέμνησο των Ολλανδών. Μέμνησο των Ολλανδών. Λοιπόν, καληνύχτα.